Η επόμενη μέρα μετά το τρίμηνο του Πατρινού Καρναβαλιού που ακυρώθηκε έχει τον δικό της απολογισμό στην εστίαση, τα εμπορικά καταστήματα, το υπεραστικό κτέλ, τα ξενοδοχεία. Είχαμε έκτακτα δρομολόγια από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Καλαμάτα, αλλά μας έδειξε ότι ακουμπήσαμε γύρω στο 20-25% κάτω από πέρσι. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ μεγάλη μείωση σε σχέση με την ακύρωση πάντα του Καρναβαλίου. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη. Μην ξεχνάμε όμως ότι από τη μία είχαμε τον υπουργό που έδωσε την ακύρωση του Καρναβαλιού. Απ' την άλλη, εδώ στην Πάτρα καρναβάλι κάναμε. Έστω με αυτό που κάναμε, δηλαδή κάποιοι που είσατε οργανωμένα γκρουπ ήρθανε. Είχαμε κόσμο, δεν είχαμε τον κόσμο που είχαμε άλλες χρονιές λόγω καρναβαλιού. Ωστόσο, για την περίπτωση ότι δεν έγινε καρναβάλι και είχαμε δουλειά, ήταν θετικά όλα. Η επισκεψιμότητα στην πόλη το τρίμερο κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με ένα κανονικό καρναβάλι. Ήταν ένα περίεργο εντός εισαγωγικών άρρωστο καρναβάλι λόγω και του ιού. Κόσμο είχε η Πάτρα, βέβαια δεν είχε αυτό που έχουμε συνηθίσει για καρναβάλι της Πάτρας. Έμεινε αρκετό εμπόρευμα, το οποίο αυτό κάνουμε σήμερα, το απογράφουμε, το αποθηκεύουμε, του χρόνου να είμαστε καλά. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, γιατί και ο κόσμος δεν υπήρχε μια οργάνωση, πως είναι κλασικά, ξέρουμε, έχει την παρέλαση. Ήταν άναρχα, ο καθένας έβγαινε ό,τι ώρα ήθελε, έκανε ό,τι ήθελε. Μούδιασμα, ναι, ναι. Δεν μπορούσε ούτε να υπολογίσει ποια ώρα μπορεί να έχει δουλειά ή τώρα θα κατέβουνε. Ήταν περίεργα. Κυρίως οικογένειες που είχαν προγραμματίσει να επισκεφτούν την Πάτρα για το Πατρινό Καρναβάλι ακύρωσαν τις κρατήσεις τους, ενώ οι επισκέπτες ήταν ως επιτοπλίστων φοιτητές που επέλεξαν να διασκεδάσουν. Ο περισσότερος κόσμος ήταν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ναι. Αθήνα είχαμε τις τάξεις δρομολόγια των 5-10 λεπτών. Και Θεσσαλονίκη ξεκινήσαμε από Τετάρτη να έχουν τα έκτακτα δρομολόγια μέχρι και Παρασκευή μεσημέρι έφυγε ο κόσμος. Από αυτό παρατηρήθηκε όμως ότι το Σαββάτο το απόγευμα ξεκίνησε η επιστροφή. Που άλλες χρονιές την είχαμε μετά την Ποδαράτη, δηλαδή ξημερώματα Κυριακής, η Κυριακή πρωί. Και η Κυριακή πρωί είχε μια κίνηση, αλλά όχι, δηλαδή, όχι με αυτό που γινόταν κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση, η κίνηση το τρίμερο σε σχέση με πέρυσι ήταν μειωμένη από 50 έως 60% με δραματικές συνέπειες για τα περισσότερα καταστήματα τα οποία περίμεναν το καρναβάλι για να πάρουν βαθιά ανάσα. Δεν υπήρχε ανησυχία στον κόσμο, ο κόσμος διασκέδασε, ήταν στο παλμό του καρναβαλιού, ας μην έγινε παρέλαση και ξεχάστηκε εντελώς το θέμα αυτό. Εστοχοί οι επισκέπτες που μπήκανε μέσα στα καταστήματα, τι ήταν αυτό που ζήτησαν να πάρουν, κάποια μάσκα, κάποιο. Τι ακριβώς πήραν? Αυτό που ζητούσαν οι περισσότεροι ήταν ένα μικρό διακοσμητικό, μία μάσκα, μία στεκούλα, ένα γυαλί, ώστε να έχουν κατά κάποιο τρόπο μασκαρευτεί με ένα απλό αξεσουάρ. Και οτιδήποτε ήταν αξίας 5 ευρώ και πάνω, δεν τους ενδιέφερε, δεν το κοιτάγανε καν, δεν είχαν τη διάθεση να πάρουν περούκες, να πάρουν καπέλα, να πάρουν στολές, να κάνουν ολοκληρωμένες ενδυμασίες για να γιορτάσουν το καρναβάλι. Στόχος πλέον το επόμενο διάστημα να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας για όλες τις επιχειρήσεις που επλήγησαν.